Όμως, η μεγαλύτερη καινοτομία που φέρνει το παρόν σχέδιο νόμου είναι η ίδρυση των κέντρων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, που αποτελεί συνώνυμο της πραγματικής και ουσιαστικής αναβάθμισης της τεχνικής εκπαίδευσης. Με έμφαση στην αποκέντρωση και στην ισόρροπη ανάπτυξη όλων των περιφερειών, σκοπός τους είναι η σύνδεση της επαγγελματικής κατάρτισης με την αγορά εργασίας και ειδικότερα με τις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας. Πρόκειται για κάμπους επαγγελματικής εκπαίδευσης, όπου δομές εκπαίδευσης, κατάρτισης και εργαστηριακά κέντρα θα συστεγάζονται και θα αλληλοπηδρούν. Στα πλαίσια κάθε ΚΕΚ θα λειτουργεί ένα θεματικό ερευνητικό Ινστιτούτο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η αποστολή του θα περιλαμβάνει την έρευνα για τη διάγνωση των αναγκών της τοπικής κοινωνίας, τον εντοπισμό των αδυναμιών και αξιοποίηση των προτερημάτων της και κατ' επέκταση την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών και οδηγών κατάρτισης θεματικού χαρακτήρα σε συνεργασία με κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς. Παράλληλα, κάθε ΚΕΚ θα διαθέτει και το δικό του επαγγελματικό και το δικό του γραφείο επαγγελματικής ανάπτυξης και σταδιοδρομίας για την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στους σπουδαστές, αλλά και για την προώθηση συνεργειών με φορείς σε κλαδικό, τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για τις προοπτικές ένταξης στην αγορά εργασίας. Ο νέος χάρτης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού περιλαμβάνει 60 ΚΕΚ σε όλη την επικράτεια. Θεωρώ σημαντικό ένα ΚΕΚ να λειτουργήσει στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, καθώς τα Γρεβενά είναι ένας νομός που πληθυσμιακά εμφανίζει φυγόκεντρες τάσεις, ο οποίος κατέγραψε και το μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης του πληθυσμού πανελλαδικά. Η λειτουργία ενός κέντρου επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης θα αποτελέσει κίνητρο για πολλούς μαθητές να εκπαιδευτούν σε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και κατάρτισης άμεσα συνδεδεμένα με την τοπική αγορά εργασίας, να παραμείνουν στον τόπο τους και να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά σε αυτόν. Για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η επαγγελματική κατάρτιση σε κάθε επίπεδό της δεν αποτελεί ένα ξεχασμένο τομέα, αλλά ένα ακόμα ζωτικό κρίκο της εκπαίδευσης. Η φιλοσοφία της παρέμβασής μας είναι να καταστήσουμε την επαγγελματική εκπαίδευση μια αξιόπιστη και ελκυστική εναλλακτική, η οποία θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και της τοπικής οικονομίας, δημιουργώντας καλούς και περιζήτητους επαγγελματίες.